Γεια και χαρά σα και καλώ ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Η Αναυτή είναι η πρώτη σα φορά εδώ. Καλώ ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά. Εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σα μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Είμαι μια χαρά και σήμερα θα σα δείξω τα 10 πιο αγαπημένα μου νουτ κραγιόν και θα ξεκινήσω δείχνοντά σα τα πιο ανθεκτικά, τα πιο ματ, αυτά που δεν μεταφέρονται τόσο πολύ δηλαδή ή και καθόλου στη μάσκα που δυστυχώ έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μα τον τελευταίο καιρό. Πριν ξεκινήσουμε, να σα θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και με βοηθάει πάρα πάρα πολύ το να έχετε γραφτεί στο κανάλι. Γι' αυτό πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή, subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη, για να γραφτείτε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Να σα πω ότι μερικά από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή είναι affiliate, που σημαίνει ότι αν κάνετε κλικ στο συγκεκριμένο προϊόν και στο συγκεκριμένο link και αγοράσετε το προϊόν από εκεί, εγώ παίρνω μία μικρή προμήθεια και βοηθάτε το κανάλι να επιβιώσει γιατί έχει και αυτό τα εξοδάκια του όπω και να το κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το κραγιόν που φοράω σήμερα, το οποίο δεν είναι άλλο από το κραγιόν που φορούσα όλο το καλοκαίρι, έχω ερωτευτεί αυτή την φόρμουλα και αυτή την απόχρωση, είναι από Bobby Brown και είναι το Lux Matte Lip Color στην απόχρωση Bitten Peach, το συγκεκριμένο κραγιόν ε, Ταιριάζει πάρα πολύ όπως βλέπετε σε μελαχρινές, ταιριάζει πάρα πολύ και όταν α, έχετε μαύρισμα το καλοκαίρι, άρα και σε πιο σκούρες και σταρίνιες επιδερμίδες από τη δική μου. Ταιριάζει όμως πολύ και σε ξανθές, γιατί το έκανα δώρο σε μία φίλη και τη πάει τρελά. Λοιπόν, είναι μία θα έλεγα θερμή ε, απόχρωση, κάπως έτσι ροδακινή, όπως το λέει και το όνομά του και το έχω βάλει με το συγκεκριμένο μολύβι, το οποίο είναι το Coffee από νίξ. Δεν θα σας τα σουατσάρω αυτά γιατί τα βλέπετε στα χείλη μου. Πάμε στο επόμενο, αφού αφαιρέσω πρώτα αυτό που φοράω, ο καθρέφτης μου που είναι παιδιά, τι ανοργανωσιά είναι αυτή, ξεκίνησα βίντεο σφότσε, χωρίς να έχω καθρέφτη λοιπόν, να το έχει εδώ είναι. Λοιπόν, θα αφαιρέσω αυτό και... Με το ίδιο μολύβι Τονίζοντα λίγο πρώτα το περίγραμμα, θα εφαρμόσω το Soft Matte Lip Cream τη NYX στην απόχρωση Cabo. Σα είχα μιλήσει γι' αυτό, ωστόσο δεν το είχα βάλει στα χείλη μου σε προηγούμενο βίντεο και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να τα δούμε όλα. Λοιπόν, όπω βλέπετε, ταιριάζει άψογα με το συγκεκριμένο περίγραμμα. Η φόρμουλά του είναι mat, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα το αφήσουμε και θα στεγνώσει, δεν μεταφέρεται πουθενά. Ε, δεν ξηραίνει τα χείλη μου. Είναι μία από τι ματ φόρμουλε, η συγκεκριμένη τη NYX, που εμένα μου είναι πάρα πολύ άνετη να τη φοράω όλη μέρα. Ε, και το χρώμα αυτό το έχω πραγματικά ερωτευτεί. Θα περάσω στο επόμενο που είναι και αυτό ένα liquid lipstick το οποίο δεν πάει πουθενά παιδιά, δεν μεταφέρεται με τίποτα και είναι από την Tarte. Θα πάμε σε μια πιο mauve απόχρωση για την οποία το μολύβι που θα χρησιμοποιήσω είναι το Whirl από MAC ένα από τα πιο αγαπημένα μου μολύβια και σε φόρμουλα αλλά και σε χρώμα. Θα εφαρμόσω λοιπόν την απόχρωση Delish από την Tarte της στα προϊόντα Μπορείτε να παραγγείλετε και δεν περνάνε τελωνίο, παιδιά. Και έχει και καταπληκτικέ τιμέ, και προσφορέ. Σα το έχω ξαναπεί και η ποιότητά του είναι φανταστική. Εγώ αυτά νομίζω τα είχα πάρει 8 ευρώ το ένα. Έχω πάρει πάρα πολλέ αποχρώσει, γιατί είναι τέλεια. Αυτή είναι λοιπόν η απόχρωση Delish από την Tarte, το λες και λίγο πιο έντονο, είναι όμως ε, για μένα nude, γιατί είναι ένα κραγιόν το οποίο μπορείς να το φορέσεις χωρίς κανένα μακιγιάζ στα μάτια, ε, μια απόχρωση την οποία μπορείς να την υποστηρίξεις βάζοντας μόνο μάσκαρα και βγαίνοντας από το σπίτι, σου τονίζει απλά το φυσικό χρώμα των χιλιών σου χωρίς να είναι πάρα πολύ υπερβολική. Οπότε το βάζω στην κατηγορία nude και αυτό. Αυτά είναι τα πιο σταθερά κραγιόν τα οποία είχα να σας δείξω, τώρα περνάμε σε λιγότερο σταθερά σας πω όμως ότι ένα πολύ καλό τρίκ είναι να γεμίζετε τα χείλη σας πρώτα ε, με το μολύβι, με το οποίο θα κάνετε το περιγράμμα και από πάνω να βάζετε το κραγιόν σας, ούτως ώστε όταν αυτό αρχίσει να φεύγει ή να μεταφέρετε στη μάσκα, να σας μείνει λίγο χρώμα στα χείλη, έτσι. Το κάνει και πιο σταθερό βασικά το να γεμίζετε τα χείλη σας με το περίγραμμα, με το μολύβι. Συνεχίζω με το μολύβι Morning Coffee από την MAC ή το οποίο θα κάνω γρήγορα, ω καταλαβαίνετε, ένα πολύ πιο καφέ μολύβι. Και θα έρθω και θα βάλω αυτό εδώ το κραγιόν από την Αβέντα, την οποία την ξέρετε βέβαια για τα προϊόντα μαλλιών που έχει και αυτά πολλούνται στα καταστήματα. Έχει όμω και μακιγιάζ καταπληκτικό, το οποίο θα βρείτε στο scarletbeauty.gr που έχει καταπληκτικέ τιμέ μπαζάρ. Όλο το χρόνο και τώρα με αφορμή και το Black Friday έχει ακόμα χαμηλότερες. Αυτή είναι η απόχρωση Honey Ginger από την Αβέντα. Έχει και μια πολύ γλυκιά γεύση τώρα που έτυχε και το γλύψα λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτή η απόχρωση θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο καθημερινό χρώμα που θα ταιριάξει στι περισσότερε από εσά. Και έχει και πολύ ωραία αίσθηση βελούδινη στα χείλη. Θα το αφαιρέσω και θα περάσουμε σε ένα λίγο πιο nude και λίγο πιο glossy κραγιάν. Τα χείλη μου έχουν αρχίσει και τα παίζουν εντωμεταξύ. Και να ξέρετε, θα βάλω και λίγη πούδρα για να ουδετεροποιήσω το χρώμα, το κάνω μετά από κάθε ε, swatch αυτό για να βλέπουμε και τα χρώματα των κραγιών πιο σωστά. Πάμε σε Anita Brand Cosmetics, μου αρέσει πάρα πολύ το μολύβι τοφι αλλά και το κραγιόν στην απόχρωση cream latte. Πάμε να τα δούμε μαζί. Αυτή είναι η απόχρωση Cream Latte από Anita Brand Cosmetics, όπως βλέπετε από τα πιο uh, γυαλιστερά, από τα πιο λαμπερά κραγιόν που έχω δοκιμάσει σήμερα. Πάρα πολύ ωραία υφή, βελούδωνο στα χείλη, νιώθω ότι τα θρέφει και θα μου τα κρατάει ενυδατωμένα όλη την ημέρα και το λατρεύω. Έχω κάνει ήδη περίγραμμα με το Whirl από την MAC και πάμε να δοκιμάσουμε αυτό εδώ το κραγιόν από τη Smashbox, το οποίο λέγεται Stylish Matte. Και είναι χρωματάρα επίσης, Πολύ πιο ροζ, όπω βλέπετε, από τα προηγούμενα που δοκιμάσαμε. Αχ, και αυτό τόσο μαλακό στα χείλη. Τρελά αγαπημένο μου χρώμα. Νομίζω ότι είναι ένα καριό που θα αγοράζω ξανά και ξανά και ξανά και ξανά το συγκεκριμένο. Από τη σειρά Be Legendary Lipstick τη Smashbox. Θα το αφαιρέσω και αυτό. Έχουμε ακόμα ένα, δύο, τρία, τέσσερα μόνο μα μείνανε. Περίγραμμα έκανα και αυτή τη φορά με το Coffee από Νίξ και πάμε και σε ένα κραγιόν τη Νίξ. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σα αυτά εδώ τα Powder Puff Lippy. Εγώ τα λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ η φόρμουλά του. Αυτό είναι στην απόχρωση Cool Intentions. Όπω καταλαβαίνετε, πολύ πολύ ψυχρό. Αυτό είναι το Cool Intentions από Νίξ, αν και λίγο πιο σκούρο από τα προηγούμενα που δοκιμάσαμε και σαφώ πιο ψυχρό, μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Και η φόρμουλά του μου θυμίζει πάρα πολύ τη φόρμουλά του επόμενου που θα δοκιμάσουμε, που είναι το Powder Kiss από MAC. Περίγραμμα έχω κάνει με το Morning Coffee από Mac, το οποίο σα το αναφέρω τόση ώρα. Ελπίζω να μην είναι discontinued ή κάτι τέτοιο, να μην έχει καταργηθεί. Αν έχει καταργηθεί, θα σα βάλω στην περιγραφή μια απόχρωση που είναι πάρα πάρα πολύ κοντινή πάλι από Mac. Και πάμε να δοκιμάσουμε αυτό εδώ που είναι το Mullet Over. Από τι πιο αγαπημένε μου αποχρώσει. Το φορούσα πολύ το καλοκαίρι αυτό. Αλλά και για Αθηνόμπορο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν σα ξενίζει το περίγραμμα. Εμένα μου αρέσει που είναι ένα τσίκ έτσι πιο σκούρο. Όσο περισσότερο το αναμειγνύεται με το κραγιόν, τόσο περισσότερο θα εξαφανίζεται. Αλλά μα βοηθά να οριοθετούμε τέλο πάντων το πού πάει το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί είναι έτσι πάρα πολύ κρεμόδε και βουτυρένιο. Δεν είναι σαν κραγιόν, είναι, έχει αυτή την υφή πούδρα. Πραγματικά αξίζει να το δοκιμάσετε, πιστεύω. Αυτό εδώ το Powder Kiss από την MAC. Και Έχουμε άλλα δύο τα οποία θέλω να σας δείξω. Θα αφαιρέσω και αυτό ευθύ αμέσω. Φανταστική απόχρωση, έτσι. Να μου πείτε εσεί στα σχόλια εδώ μεταξύ ποια είναι η αγαπημένη σα, θέλω να το μάθω. Το ένα το και πρώτο τελευταίο κραγιόν για σήμερα ανήκει στην Charlotte Tilbury, είναι η απόχρωση Stoned Rose και το περίγραμμα το έχω κάνει με το μολύβι τόφι από Anita Brand Cosmetics. Μπορώ να πω ότι αυτή η απόχρωση είναι η πιο διαφορετική και η πιο ξεχωριστή από όλες, καθώς πορτοκαλίζει έντονα το συγκεκριμένο κραγιόν. Δεν είναι μια απόχρωση που θα διάλεγα να αγοράσω, χαίρομαι όμως που την πέτυχα στο Advent Calendar του Look Fantastic και τη δοκίμασα γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ε, και αν δεν έχετε δοκιμάσει κραγιόν τη Charlotte Tilbury, προτείνω να τα δοκιμάσετε, αξίζει ε, πραγματικά τον κόπο. Τελευταίο μολύβι για σήμερα, αυτό εδώ το Pillow Talk, η διάσημη αυτή απόχρωση από την Charlotte Tilbury, η οποία θα δείτε ότι είναι πραγματικά, παιδιά, το χρώμα των χιλιών μας. Λίγο πιο έντονο ένα τσικ, αλλά δεν φαίνεται καθόλου όταν κάνετε overline και με έχει τρελάνει την λατρεύω. Όπω βλέπετε, δεν έχει αποκτήσει άδικα όλη αυτή τη φήμη και τη δόξα το συγκεκριμένο lip liner. Και πάμε στο τελευταίο κραγιόν για σήμερα, το οποίο είναι από την NARS. Είναι η απόχρωση το LED. Και θα το βάλω ευθύ αμέσω στο χείλη μου. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο μολύβι. Μπορείτε να βάλετε και κάποιο πιο σκούρο, βέβαια, αν θέλετε. Απείτε μου, δεν είναι και αυτό ένα όνειρο. Λοιπόν, μου αρέσουν όλα πάρα, πάρα πολύ. Περιμένω να μάθω ποιο είναι και το δικό σα αγαπημένο και από αυτά που δοκίμασα, αλλά και το δικό σας αγαπημένο νουτ κραγιόν γενικότερα στη ζωή σας, αυτό που αγοράζετε ξανά και ξανά, αυτό με το οποίο έχετε φάει κόλλημα τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, να προσέχετε, να περνάτε καλά, πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!